Φίλες και φίλοι, χαίρετε! Χαίρετε! Γεια σας! Τι κάνετε? Πώς είστε? Το σημερινό μας εκπαιδευτικό βίντεο από τη σειρά ψυχοεκπαίδευση για παιδιά 12 ετών και άνω μαζί με την Γογό θα είναι οδηγητικό. Το γυρίζουμε όταν είμαστε στην Κύπρο και έχουμε και δουλειές. Λοιπόν, έχουμε πάρει ένα πολύ ωραίο μήνυμα, θα μας το διαβάσει τώρα εγώ, που θα είναι και το θέμα του σημερινού μας επεισοδίου. Βρήκες, άντε μου. Το βρήκα, Λοιπόν, λέει, καλημέρα σας, Θέκλα και εγώ. Είμαι η Σεμέλη και είμαι 12 χρονών. Σας παρακολουθούσα από μικρή μαζί με την μητέρα μου και λάτρευα τα βίντεό σας. Χαίρομαι που σκεφτήκατε να φτιάξετε μια σειρά και για τα παιδιά. Αν σας είναι εύκολο, θα ήθελα να κάνετε ένα βίντεο για τον τρόπο αντιμετώπισης του gaslighting. Δεν ξέρω αν το έγραψα σωστά όπως ακούγεται στα ελληνικά. Προσωπικά, πάντα μου άρεσε η ψυχολογία και πραγματικά θαυμάζω το έργο σας. Συνεχίστε, σας παρακαλώ να φτιάχνετε βίντεο για και για εμάς τα παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ, Σεμέλη. Στην ηλικία σου, Σεμέλη, Πώς σου φαίνεται που ένα παιδί στην ηλικία σου, ένα κορίτσι στην ηλικία σου, μέσα στη λιμίνη και μας ζήτησε θέμα? Μια χαρά. Και είναι αλήθεια ότι και εγώ έχω πρόβλημα με το gaslighting. Μάλιστα. Να ξεκινήσουμε λέγοντας τι είναι gaslighting. Ναι. Θες να το πεις εσύ? Να το πω εγώ, αλλά θα το πω λίγο μπερδεμένα. Θα το πεις και μετά θα έρθω κι εγώ να προσθέσω σε αυτά. Ναι. Το gaslighting είναι μια ιδιότητα, νομίζω, ναρκισισμού. Αν το λέω σωστά, δεν ξέρω. Είναι ένα όπλο ψυχολογικού πολέμου που χρησιμοποιούν ναρκισιστές. Ναι. Είναι, ας πούμε, όταν πας να υποστηρίξεις τον εαυτό σου, ας πούμε, όταν κάνεις κάτι που δεν... όταν κάνει κάτι ο ναρκισιστής και μετά το ρίχνει πάνω σου. Εσύ προσπαθείς να υποστηρίξεις τον εαυτό σου, αλλά μετά χρησιμοποιεί μια μέθοδο ναρκισιστής που χρησιμοποιεί κάποιες λέξεις, ας πούμε, που σου τα ρίχνει όλα πάνω σου και σε βγάζει τρελό. Άμπερ. Σωστά. Πολύ σωστά. Το gaslighting είναι ένα όπλο ψυχολογικού πολέμου που χρησιμοποιούν οι ναρκισσιστές, όπως πολύ ορθά είπε εγώ. Μπράβο, είμαι πολύ περήφανη για σένα. Και τι προσπαθούν να κάνουν με το gaslighting? Να βγάλουν τους άλλους τρελούς και επίσης να τους μπερδέψουν τους άλλους και να τους κάνουν να πιστέψουν ότι είναι τρελοί. Καταλαβες? Ναι. Όχι μόνο σε λένε τρελό, αλλά προσπαθούν να σε τρελάνουν. Να σε κάνουν να πιστέψεις ότι είσαι τρελός. Ξέρεις από πού προήρθε αυτός ο όρος? Όχι. Ο όρος αυτός προήρθε από ένα θεατρικό έργο, το οποίο έγινε και καινή ταινία στη δεκαετία του 40, είναι μια μαυρόσπιο ταινία. Θα ήταν ενδιαφέρον να τη δούμε. Ένχρωμο. Μαυρόσπιο. Μαυρόσπιο. Που δεν έχει χρώμα, λέγεται έγχρωμη. Όχι. Εγώ είναι μαυρόσπιο. Η έγχρωμη είναι αυτή που έχει πολλά χρώμα. Είναι ενδιαφέρον να το δούμε, αν θέλεις. Σκέψου ότι μια ταινία που έγινε 100 χρόνια πριν σχεδόν. Ναι. 85 χρόνια πριν. Και στην ταινία αυτή η πρωταγωνίστρια είναι μια κοπέλα 17 χρόνων που έχει πεθάνει η θεία της, η οποία ήταν πολύ διάσημη τραγουδίστρια όπερας, κάποιος την είχε σκοτώσει τη θεία της, και αυτή κληρονομεί το σπίτι της θείας της και όλα τα υπάρχοντα της θείας της και μετακομίζει στο Λονδίνο για να μείνει σε αυτό το σπίτι. Και νομίζω ότι η κοπέλα αυτή θέλει να γίνει και αυτή τραγουδίστρια όπερας όπως ήταν η θεία της, και νομίζω είναι και ορφανή, νομίζω, όχι μόνο τον πατέρα της. Επειδή έχει 2 χρόνια που το είδα, 3, πρέπει να το ξαναδούμε μαζί για να το... καταλάβουμε καλύτερα. Λοιπόν, αυτή η κοπέλα όταν πάει στο Λονδίνο, πάει κάπου να πιει καφέ, κάτι να πάρει, δεν θυμάμαι τώρα, σε ένα μαγαζί. Και την πλησιάζει ένας πολύ γοτευτικός μεγαλύτερος άντρας. Μεγαλύτερος. Καμιά 30 χρονών. Και αυτή πόσο ήταν, είπαμε? 17. Α. 17. Εντάξει, είναι μεγάλος. Ναι, μεγάλος. Ναι. Και το έργο αυτό είναι στη δεκαετία του 40 που ήταν σε ηλικία γάμου οι 17 χρονές κοπέλες. Τώρα δεν είναι ηλικία γάμου τα 17. Τέλος πάντων, τη φλερτάρει, ερωτεύονται και καλά και παντρεύονται και αυτός έρχεται να μετακομίσει στο σπίτι της. Υπάρχει μία υπηρέτρια στο σπίτι, την οποία την, υπε...
επιδέντρια την παίζει αυτή πολύ ωραία ηθοποιός που έπαιζε σε μεγάλη ηλικία μετά τη συγγραφέα Detective. Άμα δεν τις θα καταλάβεις. Και είναι αυτός ο άντρας της, η κοπέλα και η πυρέτρια. Αυτός της λέει μόλις φτάνω στο σπίτι, κοίταξε αγάπη μου, επειδή δεν θέλω να στενοχωριέσαι και δεν θέλω να πληγώνεσαι, εισηγούμε να μαζέψουμε όλα τα ρούχα της θείας σου και όλα τα αναμνηστικά της θείας σου και να τα βάλουμε στο πατάρι. Είναι ένα τριόροφο σπίτι στο κεντρικό Λονδίνο, το οποίο έχει πατάρι, και να αμπαρώσουμε το πατάρι της, λέει, ούτως ώστε να μην τα βλέπεις να στενοχωριέσαι. Το αμπάρωσα, δηλαδή κάρφωσαν στην πόρτα ξύλα για να μην ανοίγει η πόρτα. Και αυτός της λέει εκεί κάτι ψέματα, ότι και καλά δουλεύει σε μια δουλειά το βράδυ, που πρέπει να πηγαίνει στη δουλειά η ώρα 8. Οπότε κάθε βράδυ αυτός είναι, δεν στολίζεται για να πάει στη δουλειά του και καλά. Αλλά τελικά που πάει. Τελικά που πάει, τελικά αυτός είναι ο δολοφόνος της θείας της. Ο οποίος σκότωσε τη θεία της γιατί ήθελε να... Έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Ήθελε να της κλέψει κάτι διαμάντια που της είχε κάνει δώρο ένας αυτοκράτορας. Τη σκότωσε και δεν κατάφερε να βρει τα διαμάντια. Και μετά μηχανεύτηκε αυτό το δόλιο σχέδιο να πουλήσει αγάπη και έρωτα στην κοπέλα και να την παντρευτεί, με σκοπό να έχει πρόσβαση στα αντικείμενα της θείας της, ούτως ώστε να τα πάρει και να φύγει. Να τα κλέψει. Ναι. Οπότε, την περίοδο εκείνη του 1940, τα σπίτια στο Λονδίνο. Είναι πρόκειται για αληθινή ιστορία αυτή. Είναι βασισμένη σε θεατρικό έργο. Δεν ξέρω αν είναι αληθινή ιστορία, αλλά σίγουρα υπάρχουν τέτοιες αληθινές ιστορίες. Ναι. Δεν είμαι σίγουρη. Πρέπει να το δούμε και να το ψάξουμε. Mm. Είχα κάνει την έρευνα για αυτό το ζήτημα το 2018, όταν έγραψα το βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος», το οποίο έχω περιλάβει σε έναν κεφάλαιο, συμπεριλάβει τον gaslighting, και τότε είχα κάνει την έρευνα και τα είχα διαβάσει και τα θυμόμουν καλά. Τώρα, 8 χρόνια μετά, έχω ξεχάσει τις λεπτομέρειες, παρόλο που έχω ξαναδεί την ταινία. Ναι. Λοιπόν, τότε στο Λονδίνο δεν φωτίζονταν τα σπίτια με ηλεκτρικό ρεύμα όπως σήμερα. Φωτίζονταν με φως γκαζιού. Το ξέρω. Ναι, υπήρχε μια γενική παροχή γκαζιού στο σπίτι. Οπότε, επειδή αυτός ο τύπος έφευγε από το σπίτι και πήγαινε, έκανε κάμποσους γύρους και μετά σκαρφάλωνε από τις σκεπές και έμπαινε από το παράθυρο του Φεγγίτη μέσα στο πατάρι και έψαχνε κάθε βράδυ μανιωδώς τα πράγματα της γυναίκας που δολοφόνησε για να βρει τα διαμάντια. Όταν αυτός άναβε το φως στο τρίτο επίπεδο, τρεμόσβηναν τα φώτα στο πρώτο και δεύτερο επίπεδο. Να. Οπότε του έλεγε αυτή, αγάπη μου, κάθε βράδυ, η ώρα 8 και 4, ένα τέταρτο μετά που φεύγεις εσύ από το σπίτι, αρχίζουν να τρεμοσβήνουν τα φώτα του γκαζιού. Κάτι συμβαίνει. Αυτός της έλεγε, εντάξει αγάπη μου, απόψε δεν θα πάω στη δουλειά, θα καθίσω μαζί σου στο σπίτι και να δούμε αν θα συμβεί αυτό το πράγμα. Και φυσικά δεν συνέβαινε, επειδή αυτός ήταν στο σπίτι. Να. Και την έβγαζε τρελή. Επίσης έκανε και άλλα πράγματα αυτός. Για παράδειγμα, της έλεγε, μπορείς να μου προσέχεις το ρολόι μου. Είχαμε πάει κάπου σε ένα σουαρέ, σε μια βραδιά με μουσική. Μπορείς να μου προσέχεις το ρολόι μου. Είναι καμέ, του λέει, και της έβαζε το ρολόι της μέσα στη... Το ρολόι του μέσα στη τσάντα της. Ναι. Όταν αυτή δεν κοιτούσε, της έπαιρνε το ρολόι από τη τσάντα. Και μετά της έλεγε, αγάπη μου, πού είναι το ρολόι μου. Και αυτή δεν μπορούσε να βρει το ρολόι. Και έλεγε, αφού σου το έδωσα. Ή μετακινούσε πράγματα μέσα στο σπίτι για να τη βγάλει, να την κάνει να πιστεύει πως είναι τρελή. Και προς το τέλος είχε σχεδόν πιστεί η κοπέλα να πάει να κλειστεί στο ψυχιατρίο. Μέχρι που ένας δαιμόνιος detective, ο οποίος ήταν... είπε την αλήθεια. Ναι, ο οποίος ήταν και εκεί στη γειτονιά. Άρχισε να παραξενεύεται με όλα αυτά τα γεγονότα και τελικά αποκάλυψε την αλήθεια, ότι αυτός ήταν ένας ψεύτης, ένας δολοφόνος, ένας κλέφτης, και την έβγαζε τρελή. Η θεατρική αυτή παράσταση είχε παιχτεί στην Αθήνα με μεγάλες επιτυχίες και στην Ελλάδα έχει κάνει περιοδία, το φως του γκαζιού, gaslight. Και από εκεί έχει βγει ο όρος gaslight, όταν επειδή... Επειδή αυτή η ταινία πρόκειται για... ναι, για gaslight. Είναι η πιο χαρακτηριστική περίπτωση gaslight. Ναι. Οπότε έχει πάρει το όνομα των gaslighting από εκεί, από την ταινία «Το φως του γκαζιού». Άρα όταν κάποιος μας κάνει gaslighting, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι για να πετύχει τους δικούς του σκοπούς, η δική του σκοπή μπορεί να είναι να μας προσβάλλει, να μας μειώσει, να μας κοροϊδέψει, να μας ταπεινώσει, μας βγάζει τρελούς. Στο ψυχιατρίο. Και αυτό. Ναι. Μας κλείσει στο ψυχιατρίο, μεταφορικά και κυριολεκτικά. Κάνει διάφορα πράγματα ώστε να μα
μας βγάλει τρελούς και η Σεμέλη ρωτάει πώς αντιμετωπίζουμε τον gaslighting. Ούτε εγώ ξέρω. Λοιπόν, καταρχάς είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε να το αντιλαμβανόμαστε τον gaslighting. Πρέπει εγώ να... το αντιλαμβάνομαι. Πρέπει να εντοπίσεις πρώτα κάτι για να μπορέσεις μετά να το αντιμετωπίσεις. Πώς το καταλαβαίνεις εσύ, εγώ, πώς το αντιλαμβάνεις τον gaslighting? Τι είναι αυτό που σε κάνει να καταλάβεις ότι κάτι που κάνει κάποιος άλλος είναι gaslighting? Όταν κάνω κάτι εγώ, μετά ο άλλος ή για να με πειράξει ή για να με βγάλει ψεύτρα μπροστά σε ένα μεγαλύτερο ή απλώς να με κοροϊδέψει, κάνει κάτι όταν ο μεγάλος δεν είναι εκεί και εγώ πάω να το πω στο μεγαλύτερο. Και μετά ο άλλος λέει, τι, μα εγώ δεν έκανα τίποτα, τι μου λες τώρα? Έχεις στο μυαλό σου αυτό που έχεις στο μυαλό μου, το περιστατικό? Ναι. Να το πούμε χωρίς ονόματα. Ήταν ένα περιστατικό, ναι. Ήταν δύο παιδιά που ήταν συγγενείς μεταξύ τους και κάνανε παρέα. Ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Τι? Ήταν δύο παιδιά που κάνανε παρέα. Σε κάποια φάση το κορίτσι πήγε στη μαμά του και είπε, μαμά, νιώθω άσχημα γιατί αυτό το αγόρι, το που ήταν συγγενής του αγόρι. Αυτό το αγόρι μου έχει πει αυτά και αυτά και αυτά, μου έχει δείξει αυτά τα βίντεο, μου έχει πει αυτές τις κουβέντες που δεν έχει τραυματίσει. Ναι, που δεν είναι κουβέντες για παιδιά. Και με έχει τραυματίσει ψυχικά αυτό. Και δεν το είπε αμέσως στη μαμά της. Της πήρε κάποιο χρόνο να καταπολεμήσει την τροπή για να το πει. Ναι. Δεν είναι. Το είπε αμέσως. Ναι. Πέρασαν μερικοί μήνες. Και σε κάποια φάση ανοίγει την καρδιά της και λέει στη μαμά της, μαμά, ξέρεις, το τάδε πρόσωπο, ένα αγόρι στην ίδια ηλικία, συγγενής. Οικογενειακός συγγενής. Ήταν ένας οικογενειακός συγγενής, τέλος πάντων. Ο οποίος έκανε παρέα με αυτό το κορίτσι και όταν ήταν τα παιδιά μόνα τους και έπαιζαν, την έπαιρνε στην άκρη, είχε αυτό σε ένα κινητό και της έδειχνε διάφορα βίντεο και φωτογραφίες που δεν ήταν για την ηλικία τους. Και της έλεγε, έλα εδώ να σου μιλήσω για το ένα, να σου μιλήσω για το άλλο, και της έλεγε πράγματα που δεν ήθελε αυτή να ακούσει. Ναι. Της έλεγε πράγματα για το σεξ που αυτή δεν την ενδιέφεραν. Και της έλεγε και λάθος τα πράγματα. Ναι. Δεν ξέρω τα πει και σωστά. Της έδειχνε ταινίες που δεν έκανα για παιδιά 12 ετών και λοιπά και λοιπά. Και επίσης καθόταν και της έλεγε και τα υποτιθέμενα ερωτικά του. Ναι. Λοιπόν, οπότε το κορίτσι αυτό μια μέρα λέει στη μαμά της, μαμά, εγώ δεν μπορώ να το κρατάω άλλο μέσα μου, νιώθω άσχημα γιατί αυτό το αγόρι, σαν να λέμε οικογενειακός συγγένης, αυτό το αγόρι μου έχει πει αυτό και αυτό. Οπότε η μαμά αυτού του κοριτσιού πήρε τηλέφωνο την οικογενειακή συγγενή μαμά του αγόρι μου. Πολύ ωραία. Την οικογενειακή συγγενή. Και της λέει, αγαπητή μου, σε παίρνω τηλέφωνο με πολύ αγάπη, γιατί κάθομαι εδώ με το παιδί μου και συζητάμε και μου έχει πει αυτά. Δεν σε παίρνω για να μαλώσω το παιδί σου, δεν σε παίρνω για να το καταγγείλω το παιδί σου. Σε παίρνω έτσι λίγο για να συζητήσουμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτό το θέμα, ρε παιδί μου. Εγώ κάνω στο παιδί μου το δικό μου σεξουαλική διαπαιδαγώγηση με βάση, ξέρω εγώ, όσα διαβάζω, όσα μαθαίνω, όσα λένε τα βιβλία. Και το παιδί έχει πει αυτά τα πράγματα. Θες να το συζητήσεις με το δικό σου το παιδί? Και ο σκοπός, νομίζω, ήταν για να βρουν ένα τρόπο ώστε να μην κάνει το ένα παιδί αυθαίρετα σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στο άλλο, να κάνουν οι μεγάλοι σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα παιδιά. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Το αποτέλεσμα ήταν το αγόρι να αρνηθεί όλα αυτά που συνέβηκαν. Να πει, εγώ, μα έδειξα εγώ βίντεο, μα έδειξα εγώ φωτογραφίες. Έδειξα εγώ κάτι. Μα είπα εγώ αυτά τα πράγματα. Και εντωμεταξύ, και η μάνα του αγοριού, έβγαλε τρελή το παιδί. Έβγαλε τρελή το παιδί. Ναι. Επανήλθε. Όταν είπε ότι δεν τα έστελνε τα
βίντεο τα έδειχνε. Τα έδειχνε κεφαλαία. Μου έδειχνε βίντεο το οποίο δεν ήταν για την ηλικία μας. Και μετά η μάνα του αγοριού είπε, εγώ τσέκαρα το... Το Viber. Το Viber και δεν του είδα γιου κάτι μου. Του γιού μου. Και δεν έχει στείλει κανένα τέτοιο βίντεο στην κόρη σας. Δεν έχει στείλει κανένα επιλείψιμο βίντεο στην κόρη σας. Ανταυτού όμως, η κόρη σας απευθύνεται συνέχεια στο γιο μου με τη φράση «Μαλάκα σκάσε». Του ασκεί λεκτικό bullying. Και εγώ θα προστατεύσω το παιδί μου. Με το να απομακρύνω την κόρη σας από το γιο μου. Να μπλοκάρει την κόρη σας. Ναι. Λοιπόν, δηλαδή δεν φτάνει που συνέβη και η παραβίαση των προσωπικών ορίων του κοριτσιού, γιατί το παιδί που ήταν οικογενειακός συγγενής της έλεγε χαζομπάρες και της έδειχνε χαζομπάρες στο κινητό. Γιατί δεν είναι κάποια βίντεο, ρε παιδί μου, τα οποία δείχνουν έστω και κάποιες σκηνές που δεν είναι... Ας πούμε, για παράδειγμα, δεν χρειάζεται ένα κορίτσι που είναι, ξέρω εγώ, στην έκτη δημοτικού να βλέπει βίντεο στα οποία δείχνει, ξέρω εγώ, προφυλακτικά. Δεν χρειάζεται. Το αγόρι, νομίζω, εξήγησε στο κορίτσι τι σημαίνουν τα προφυλακτικά, αλλά το κορίτσι δεν ήξερε. Ναι. Ή της έλεγε διάφορες αρλούμπες σε σχέση με τις σχέσεις που κάνουν οι άνθρωποι μεταξύ τους κλπ. Αυτός δεν ήταν σεξουαλικός διαπαιδαγωγημένος, ρε παιδί μου, αλλά το έπαιζε γνώστης. Τέλος πάντων, οπότε η μητέρα του αγοριού έστειλε ένα μήνυμα στη μητέρα του κοριτσιού, κατά κεραυνοτικό. Και εκεί που ήμασταν... Πολύ, να το πω, τα είπε με μια, ας πούμε. Ήταν έτσι κατηγορηματικό. Ναι. Εγώ θα προστατεύσω το παιδί μου από τον bullying που δέχεται από το παιδί σου. Λοιπόν, οπότε εκεί έγινε κατανοητό ότι οι οικογενειακοί συγγενείς προέβαιναν στην gaslighting. Ναι, σχεδόν όλοι. Εννοώ, η μητέρα, ο γιος, ξέρω εγώ, και η συναπαρτζιά. Συναπαρτζιά σημαίνει... Το κουτσοπολιό. Το κουτσοπολιό, η κοκκιά, η παρέα εκεί πέρα. Τέλος πάντων, οι γονείς του κοριτσιού το άφησαν εκεί το θέμα, είπαν εντάξει, όταν μας μπλοκάρει ένας τοξικός είναι σαν να βγαίνουν τα σκουπίδια από μόνα τους έξω. Δεν χρειάζεται να τα βγάλουμε εμείς τα σκουπίδια, βγαίνουν από μόνα τους. Βγαίνουν από μόνα τους έξω. Βγαίνουν από μόνα τους έξω τα σκουπίδια, οπότε very very good, very very nice. Αλλά είχε και συνέχεια. Είχε και συνέχεια αυτό. Εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω είναι όταν βρίσκω την ευκαιρία, θα μου κάνουν gaslighting, και όταν βρίσκω την ευκαιρία να παίρνω αποδείξεις, είτε φωτογραφίες, είτε με τα λόγια, είτε να θυμάμαι λόγια που μου είπαν, είτε να, ξέρω εγώ, να βγάζω κανένα βίντεο ή κάτι, κανένα ηχητικό. Όταν μου βρεθεί η ευκαιρία, κρατάω αποδείξεις. Αυτό και αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι μας, εγώ πιστεύω. Γιατί αν θέλουμε να μην βγούμε τρελοί, πρέπει να έχουμε αποδείξεις. Άρα ένας πρακτικός τρόπος αντιμετώπισης του gaslighting, εγώ αυτό κάνω, είναι να κρατήσεις ένα αρχείο. Γιατί ο ναρκισσιστής δεν είναι και ο πιο έξυπνος άνθρωπος. Είναι η βλακώδης επιλογή να σε βγαίνει από μόνος του στα σκουπίδια. Ναι, ναι. Από μόνος του θα αποκαλυφθεί. Οπότε σε έναν ύποπτο χρόνο, αυτός ο οικογενειακός συγγενής έστειλε κάποια ηχητικά μηνύματα. Ηχητικά κιόλας. Ηχητικά, τα έχω βγάλει κιόλας. Ηχητικά μηνύματα που ακουγόταν και το background. Πού ήταν αυτά τα μηνύματα, σε ποιο σπίτι ήταν αυτά τα μηνύματα. Στο οποίο έλεγε καταφανείς κατηγορίες. Ναι. Δηλαδή έβγαζε το κορίτσι τελώς τρελό. Ναι. Και οι αποδείξεις αυτές. Βέβαια, οι γονείς του κοριτσιού δεν είχαν ανάγκη να δουν αποδείξεις. Το κορίτσι ένιωσε καλά ότι απέδειξε στο αγόρι ότι. Να τα. Εδώ είναι. Αυτός είσαι. Εντάξει, ξεσκεπάστηκε και μια ολόκληρη ιστορία με οικογενειακές ψυχούλες. Ψυχούλες οικογενειακές συγγενείς. Οικογενειακές συγγενείς. Αυτό βοήθησε καλύτερα στο να ληφθούν και κάποιες αποφάσεις από τους ενηλίκους για no contact σωτήριες. Ναι. Λοιπόν, εγώ έχω μια σκέψη εγώ όμως. Ότι είναι και λίγο παγίδα το
το να προσπαθούμε να αποδείξουμε πως δεν είμαστε ελέφαντες σε κάποιον που μας κάνει gaslighting. Είναι λίγο παγίδα, δηλαδή. Πες ότι το περιστατικό αυτό που περιγράψαμε δεν είχε μέσα το στοιχείο του να πέσει από μόνος του στο λάκκο που σκάβε για το κορίτσι του αγόρι και να στείλει με ηχητικά που να αποδεικνύουν το ποιόν του. Εντάξει. Ναι. Και το κορίτσι προσπαθούσε να μαζέψει στοιχεία, να αποδείξει την αθωότητα της κλπ. Και δεν τα κατάφερε. Θα στενοχωριόταν. Θα νιώθει μια ματέωση ότι προσπαθώ και δεν καταφέρνω να... Και δεν ανταποκρίνεται. και δεν καταφέρνω να βρω μια λύση σε αυτά που συμβαίνουν. Ναι. Εγώ νομίζω ότι το πιο σημαντικό από όλα είναι να καταλάβεις πως ο άλλος σου κάνει gaslighting. Δηλαδή εσύ ο ίδιος να το καταλάβεις ότι δεν τα αναλάβει καλά. Δηλαδή αυτό το άτομο προσπαθεί να με βγάλει τρελή, προσπαθεί να με βγάλει τρελό. Ναι. Οπότε αναγνωρίζω και εντοπίζω ότι δέχομαι gaslighting. Και τι αποφάσεις παίρνω, άμα καταλάβω ότι ένα πρόσωπο που είναι, ξέρω εγώ, συμμαθητής μου, συμμαθήτρια μου, συγγενής μου, μου κάνει gaslighting. Και ποια είναι η πρώτη απόφαση που πρέπει να πάρω για να προστατευτώ από την κακία, γιατί είναι κακία το gaslighting. Να. Λες, Λακή. Τι θέλει ο Λακής. Όχι, του λέω να μας πει. Για πάντα, Λακή, ποια είναι η πρώτη απόφαση. Λάκα. Εμένα η πρώτη μου κίνηση θα ήταν να απομακρυνθώ. Μπράβο. Άμα κάποιος μας κάνει gaslighting, αυτό σημαίνει ότι είναι απολύτως άχρηστο άτομο για να κάνουμε παρέα. Α, όχι. Το πρώτο που θα ήταν να το πόσο μεγαλύτερους. Άμπρα. Να πόσο μεγαλύτερους ποια θα είναι η απόφασή μου. Και να απομακρυνθώ. Και να μην φοβάσαι να το πεις. Ναι. Να ξέρετε ότι και τα παιδιά δικαιούνται να διαλέγουμε ποιους θα κάνουν παρέα. Επειδή ξέρεις εγώ μου κάποιες φορές, υπάρχουν κάποιες οικογένειες, εμείς δεν είμαστε έτσι. Αλλά υπάρχουν κάποιες οικογένειες οι οποίες λένε στα παιδιά τους πρέπει να κάνεις παρέα με τα παιδιά της φιλενάδας μου της Πόπης. Γιατί η Πόπη είναι φιλενάδα με ένα τυχαίο όνομα. Και εγώ θέλω, μου. Θέλω να κάνεις παρέα με αυτά τα παιδιά. Ή θα πάμε επίσκεψη σε αυτό το σπίτι και είτε βρεις αυτά τα παιδιά ενδιαφέροντα, είτε έχετε κοινά ενδιαφέροντα, είτε όχι, θέλω να κάνω την παρέα. Πολλές φορές υπάρχουν γονείς που πιέζουν τα παιδιά να κάνουν παρέα με άλλα παιδιά. Που να μην θέλουν τα παιδιά να κάνουν παρέα μαζί τους. Και πρέπει να ανοίγουμε το στόμα μας και να πούμε μαμά, μπαμπά. Ανάλογος ποιος γονιός είναι πιο συζητήσιμος και πιο κατανοητικός. Μακάρι να είναι και οι δύο. Είναι ωραία τα ζευγάρια που είναι και οι δύο γονείς. Αλλά έχει ζευγάρια που είναι ο ένας γονιός πιο κατανοητικός. Είτε ο πατέρας είναι πιο κατανοητικός, είτε η μητέρα. Θα πας σε αυτό το γονιό σου που δείχνει κατανόηση και σε καταλαβαίνει και θα του πεις ξεκάθαρα μπαμπά, μαμά. Μου ζήτησες να κάνω παρέα με το Κουστάκι για παράδειγμα, με το Γιαννάκι, με το Λάκι, με το Λάκι, με τη Μαρούλα. Ο Λάκης δεν μου άρεσε. Δεν σου άρεσε. Κοίτα, ο Λάκης δεν μου άρεσε. Το ξέρω, το ξέρω. Μου ζητάς να κάνω παρέα με αυτό το παιδί, αλλά εγώ δεν θέλω να κάνω παρέα με αυτό το παιδί. Και αν αυτό το παιδί που δεν θέλεις να κάνεις παρέα έχει προβεί σε κάποιες πράξεις που σε έχουν στενοχωρήσει, σε έχουν πληγώσει, κάποιες πράξεις που δείχνουν ότι σε κοροϊδεύει ή προσπαθεί να σου κάνει gaslighting, να το λες. Και οι γονείς να ακούμε τα παιδιά μας. Οι γονείς να ακούμε τα παιδιά μας, γιατί πολλές φορές οι γονείς νομίζουν ότι αχ μωρέ υπερβάλλει το παιδί, αχ μωρέ δεν είναι τίποτα. Εντάξει μωρέ παιδιά είναι, παιδιά είναι μόνα και παίζουν. Άμα πιέζουμε τα παιδιά μας να κάνουν παρέα με πρόσωπα τα οποία δεν συμπαθούν και δεν θέλουν να κάνουν παρέα, τους μαθαίνουμε να κάνουν ψεύτικες σχέσεις και να κάνουν σχέσεις με ανθρώπους που δεν θέλουν. Οπότε τους προετοιμάζουμε για να γίνουν θύματα. Πρέπει να σεβόμαστε την απόφαση ενός παιδιού είτε να κάνει παρέα με ένα παιδί είτε να μην κάνει παρέα με ένα παιδί. Δεν είναι σωστό να καταπιέζουμε τα παιδιά μας να κάνουν παρέα με κάποιον επειδή είναι συγγενής μας. Με κάποιον ή επειδή οι γονείς τον... Επειδή οι γονείς είναι φίλοι. Ναι. Και πρέπει να έχουμε και την ετοιμότητα να μπορούμε να αναθεωρήσουμε τις απόψεις μας. Και έχουμε περισσότερη ευθύνη να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από ψυχική κακοποίηση παρά να ευχαριστήσουμε τους κουμπάρους μας και τους φίλους μας ότι πιέσαμε τα παιδιά μας να κάνουν παρέα μεταξύ τους.
Είναι απολύτως ok, για παράδειγμα, μια οικογένεια να βρεθεί με μια άλλη οικογένεια για ένα φαγητό και τα παιδιά να μην τα πολυδρούν μεταξύ τους και να μην κάνουν παρέα. It's ok. Ναι. Τώρα αν τα βρουν, πάλι καλά. Θες να πεις κάτι άλλο πάνω σε αυτό? Όχι. Το λέω πολύ ορθά, το όχι. Το λες, το ορθά κοφτά, καλά το λες. Ναι, ξέρετε, η γογό έχει και ηχητικά ντοκουμέντα, η γογό με το όχι. Πολύ χαριτωμένα. Ναι, πολύ χαριτωμένα, θέλω να τα κάψω. Όχι, φρένο, ωραία, βρε. Έχει κάτι ηχητικά, ήταν μωράκι, μωρουδάκι. Πόσο ήσουνα? Δύο χρονών. Ένα σου και ενάμιση, ναι. Και λέει κάποια όχι πολύ κοφτά σε αυτά τα ηχητικά και πολύ χαριτωμένα. Όχι, όχι. Πολύ ωραία. Είναι ωραία λέξη το όχι να λένε τα παιδιά μας, δεν είναι κακό να λένε όχι. Μα το πήγε μεταξύ σας, χάρη στο μεταξύ σας σωθήκαμε, πάλι καλά. τώρα δεν θα σωσάμε καλά. Είναι και αυτό μία ερμηνεία της ιστορίας, το όχι του μεταξύ. Δικαιούμαστε να πούμε όχι. Και είναι ένα μεγάλο μάθημα και για εμάς τους μεγάλους να μάθουμε να λέμε όχι, γιατί όταν ήμασταν εμείς μικροί μας έλεγαν απαγορεύεται να λες όχι. Πρέπει να λες συνήθεια ναι. Εγώ τώρα που μπορώ είμαι τάξη δηλαδή. Εγώ τώρα που μπορώ να λέω όχι είμαι τάξη δηλαδή. Κοίταξε, μπορεί να πεις όχι, αλλά μετά να κάνεις αυτό που πρέπει, άμα είναι κάτι που πρέπει να το κάνεις, αλλά πρέπει να δικαιούσαι να πεις το όχι. Ναι. Να μην είσαι σε μια κατάσταση πρέπει που... Πρέπει να ξέρω, ναι, παιδί μου, γύρω μου ότι δεν θέλω. Ναι. Εντάξει, έχει κάποια πράγματα που μπορεί να τα κάνεις και χωρίς να θέλεις. Π.χ. μπορεί να μην θέλεις το πρωί να σηκωθείς να πας σχολείο, ρε παιδί μου, αλλά αυτό δεν το θέλω τόσο ή άλλο. Σιγά. Να δικαιούσε να εκφράσεις το όχι σου προ τη σχολική κακοποίηση, το σχολικό εξαναγκασμό. Αλλά για να μην πάνε οι γονείς σου φυλακή, θα πας σχολείο. Ξέρετε ότι φυλακίζονται οι γονείς των παιδιών που δεν σχολιάζονται, που δεν πήγαινε στο σχολείο. Σχολιάζονται. Λάκη, θα σου αλλιώσεις όλο το αμάξι. Λάκη, σου έχουμε κοντίνει την αλυσίδα, σου έχουμε αλλάξει το στολίδι που φοράς στο λαιμό και δεν μπορείς να έρθεις εδώ μπροστά. Γι' αυτό βλέπετε ένα σκυλί πανφρόνιμο. Αυτά. Αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο ψυχοεκπαίδευσης. Για το gaslight. Για παιδιά 12 ετών. Και άρα ήταν ένα εμβόλυμο επεισόδιο στη σειρά που διαβάζω από το βιβλίο. Αλλά ευχαριστούμε πολύ τη Σεμέλη για το ερώτημα και εννοείται ότι δεχόμαστε και άλλα ερωτήματα. Και εγώ εντωμεταξύ, όταν είδα ότι ένα κορίτσι σαν και εμένα θέλει βίντεο για το gaslighting, χάρηκα εντωμεταξύ και ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα ήθελα και άλλα παιδιά σαν και εμένα ή στην ηλικία μου και πάνω, ή ακόμα και μητέρες και πατέρες ή και γονείς ή και μεγάλοι που δεν είναι γονείς, αν θέλουν οποιαδήποτε ερώτηση να ρωτήσουν, πολύ θα καταχαρώ να ρωτήσουν. Πολύ θα καταχαρούμε να μας στέλνετε ερωτήματα για τη σειρά μας. Ναι. Φιλάκια. Bye bye. Bye. Yeah.